Η κυβέρνηση της Κούβας το ονομάζει Δελτίο Προμηθειών. Για τους σύγχρονους Κουβανούς, ωστόσο, είναι απλά το Δελτίο Συσιτίου. Το επωνομαζόμενο Λιμπρέτα συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα ζωής. Επιβλήθηκε από το Φιντέλ Κάστρο λίγα χρόνια μετά την επικράτηση της Επανάστασης για να διασφαλιστεί ίση πρόσβαση όλων των Κουβανών στα βασικά τρόφιμα. Συμπαθώ τον Φιντέλ, τον θαυμάζω. Το σύστημα του Δελτίου είναι θετικό, γιατί αν δεν υπήρχε, ορισμένοι δεν θα είχαν τα μέσα για να αγοράσουν τροφή. Λένε ότι η κυβέρνηση θα το καταργήσει, αλλά εγώ δεν το πιστεύω, δηλώνει μια συνταξιούχος. Ο νέος ηγέτης της χώρας, ο αδερφός του Φιντέλ, Ραούλ Κάστρο, πέρασε νόμο για τη σταδιακή απεμπλοκή της αγοράς από τα δελτία τροφίμων. Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, ωστόσο, προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να καταργήσει το δελτίο όταν είχαμε τα πάντα στη διάθεσή μας και σε χαμηλές τιμές. Τώρα που δεν έχουμε τίποτα και όλα είναι ακριβά, πώς θα το κάνουν, αναρωτιέται ένας πολίτης. Τα τελευταία χρόνια η χώρα λυγίζει κάτω από το βάρος των διεθνών κυρώσεων. Στην αγορά παρατηρούνται ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Τα δελτία τροφίμων επιβαρύνουν με 1 δισεκατομμύριο δολάρια κάθε χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό.